Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είμαστε στον 21ο στίχο. Είχαμε πει ότι ο Ιησούς μέμφεται και κατηγορεί στον ακριβώς προηγούμενο στίχο τις πόλεις τις οποίες είχαν γίνει, λέει, περισσότερα θαύματα του, διότι δεν μετενόησαν. Άρα τους κατηγορεί ευθέως για το ότι είδαν τα θαύματα και δεν επίστησαν. Άρα έχουν ενώπιον του δικαίου κριτού μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί αυτοί είδαν να πραγματοποιούνται ενώπιον τους τα θαυμαστά μεγαλεία του Θεού, άνθρωποι τυφλοί να βρίσκουν το φως τους, δαιμονισμένοι να γίνονται καλά και να επανέρχονται στην κοινωνική διάσταση και συνύπαρξη, και όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού που ενεργούνται ενώπιον τους. Κι όμως δεν τους άγγιξαν, δεν μετάνιωσαν, δεν άλλαξαν νου, δεν εσκέφθησαν με καινούργια λογική τη λογική του Θείου Πνεύματος. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βηθσαϊδά. Αλίμονό σου, λέει Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά. Χοραζίν και Βηθσαϊδά ήταν η πατρίδα τεσσάρων από τους μαθητές του Ιησού Χριστού, με προεξάρχοντα τον Φίλιππο, τον μαθητή από τους 12. Και γιατί αναφέρει αυτές τις πόλεις? Διότι εκείνες είδαν τα θαυμάσια του Θεού, και μπορεί να πει ο Κύριος ότι η Τύρος και η Σιδώνα, που λέει παρακάτω, ότι η εν Τύρο και Σιδώνη εγεννήθησαν δυνάμεις, εγενόμενε εν ημίν. Πάλε αν εν σάκο και σποδό καθήμενε μετενόησαν. Και ενώ έπρεπε αυτές οι πόλεις, οι οποίες είδαν τα μεγαλεία του Θεού, να ακολουθούν το θέλημα του Θεού, βλέπουμε τις ιδεολατρικές πόλεις να προεξάρχουν στην εξήτηση και ακολούθηση του ίδιου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν μακρύτερα από τον Χριστό, ήταν μακρύτερα από τον νόμο και την πνευματική κατάσταση που είχε ο αρχαίος Ισραήλ, αυτοί κατανοούν καλύτερα και με πιο ανοιχτούς ορίζοντες, θα λέγαμε απλά, αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Γιατί? Διότι δεν έχουν μέσα τους αυτήν την νοσηρή θρησκευτικότητα την οποία παρήγαγαν και είχαν οι Ισραηλίτες. Δηλαδή δεν είχαν απλά την αίσθηση ότι στο τσεπάκι τους είναι κλειδαμβαρωμένος ο Θεός και τον κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό και επειδή πίστευσαν στην ελευθερία με την οποία τους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός να τον ακολουθήσουν, γι' αυτό τον λόγο είναι ανεκτότερες ενώπιον του στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή θα κριθούν με πιο ελαφρύ κριτήριο οι ειδωλολάτρες που εγγίζουν προς τον Χριστό, παρά αυτοί που έπρεπε να τον ακολουθήσουν και πηγαίνουν στην αντίπερα όχθη από εκείνον, και τελικώς είναι, θα λέγαμε απλά, και αυτοί οι ίδιοι οι εχθροί του ευαγγελικού μηνύματος. Δυστυχώς δεν εξωτερήκευσαν, λέει, τη συντριβή για τις αμαρτίες τους, φορώντας σάκο για ένδυμα και ρίχνοντας τάχτη πάνω στα κεφάλια τους. Όσοι μετανοούσαν τότε το έδειγναν και στα εξωτερικά. Άλλασαν τα επίσημα και καλά τους ενδύματα και φορούσαν ένα πράγμα σαν σακί, το οποίο έσχιζαν στις μασχάλες για να βγουν τα χέρια στο πάνω μέρος, και είχε και μία τρύπα για να χωρεί το κεφάλι, ένα πράγμα σαν μεσοφόρι το οποίο φορούσαν από πάνω μέχρι κάτω, και έβαζαν στάχτη στα μαλλιά τους και έδειγναν απεριποίητοι, διότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να τονίσουν ότι είναι μετανοημένοι. Το έκαμε ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, όταν μετάνιωσε για το μεγάλο έγκλημα που έκαμε. Και ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημα? Αγάπησε την γυναίκα του Ουρία, του καλύτερη του στρατηγού, και ενώ ο στρατηγός πάντα πάει στα μετόπιστεν για να ρυθμίζει την ένταση της μάχης και το πώς οι δυνάμεις
θα ενεργήσουν στο πεδίο της μάχης με εντολή του βασιλιά Δαβίδ, τον έστειλαν στην πρώτη σειρά τον Ουρία και απ' εκεί έχασε τη μάχη στο πεδίο της μάχης, έχασε τη μάχη για τη ζωή του, τον εσκότωσαν και έτσι η γυναίκα αυτή περιήλθε στην κυριότητα του βασιλιά Δαβίδ. Αργότερα ο βασιλιάς κατάλαβε και έγραψε αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο, τον οποίο ξέρετε, τον ψαλμό, τον 50ο, το «Ελέησόν με ο Θεός», που πολλάκις μεν ευρέθημε να τον λέμε, αλλά δεν τον έχουμε βάλει μέσα μας, δεν τον έχουμε εστερνιστεί, δεν τον έχουμε κατανοήσει. Μέσα εκεί λέει ότι η αμαρτία μου ενώπιον μου, όχι ενώπιον σου, που λέμε συχνά, ενώπιον με στη διαπαντός, η αμαρτία μου θα είναι μπροστά μου. Θα με κυνηγούν οι τύψεις συνειδήσεως. Δεν θα μπορώ να την ξεχάσω. Θα την αφήσω βέβαια μεν πίσω μετανοώντας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την έκανα και δεν θα την θυμάμαι, δεν θα έχω την ενθύμησή της, και ειδικά τέτοια αμαρτία που εστέρισε την ζωή ενός πολύ σημαντικού στρατηγού του και συνεργάτου του και κατεσπήλωσε την τιμή του ίδιου του βασιλιά, αλλά και της γυναίκας που πήρε παράνομα, της γυναίκας του Ουρία. «Πλην λέγω ημίν, Τύρο και Σιδόνη, ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ή ημίν». Εσείς, λέει, θα έχετε χειρότερη θέση από τις ειδωλολατρικές πόλεις, την Τύρο και τη Σιδόνα, διότι αυτές θα έχουν την απαλλαγή του ότι ενώ δεν είδαν όσα είδαν οι πόλεις οι προηγούμενες που είχε αναφέρει, από τις οποίες κατήγονται οι Απόστολοι του, οι τέσσερις Απόστολοι του, αυτές και οι κάτοικοί τους θα είναι απαλλαγμένοι ενώπιον του αιωνίου κριτηρίου, του δικαίου κριτού. Γιατί? Διότι τελικώς επίστησαν στον Λόγο του Χριστού και ακολουθούν το θέλημα του Θεού που εκφράζεται στην Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο έρχεται σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ο Χριστός βέβαια δεν ξεχώρισε κάποια πόλη και κάποιους ανθρώπους ποτέ. Οποιοςδήποτε θελήσει να είναι κοντά στον αληθινό Θεό, του απλώνει το χέρι, έρχεται εκεί και τον αγκαλιάζει, και όταν μετανοήσει έρχεται και τον σκεπάζει με πλούσια την χάρη του. «Και εσύ, Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα έως άδου καταβιβαστήσει, ότι οι εν Σοδόμης εγεννήθησαν εν δυνάμεις εγενόμενε εν σύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερα». Ας ακούσουμε τι λέει εδώ ερμηνευτής. «Και εσύ, Καπερναούμ», που σημαίνει Καπερναούμ οίκος παρηγορίας, δηλαδή σπίτι στο οποίο βρίσκεις παρηγοριά. Όλοι έχουμε κάποια καταφυγή, κάποιο σπίτι δικού μας ανθρώπου ή κάποιου ξένου, στο οποίο μπορούμε να καταφύγουμε και να νιώσουμε ανάλαφρα. Αυτό σημαίνει οίκος παρηγορίας. «Που έγινες κατοικία του ενανθρωπίσαντος Κυρίου και γι' αυτό υψώθηκες δοξασμένη μέχρι τον ουρανό. Θα κατεβείς ντροπιασμένη μέχρι τον Άδη». Δεν έχει δηλαδή να κάνει η σημαντικότητα της πόλεως, το ότι ευάδησες αυτήν ο Ιησούς Χριστός με τη θέση που θα πάρει στην αιωνιότητα. Αυτό έχει να κάνει σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές τις πόλεις. Αν αυτοί οι άνθρωποι θελήσουν και δεχθούν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους, ανεξαρτήτως καταγωγής, ο Θεός θα τους στείλει χείρα βοηθείας και θα τους ελκύσει προς τον ίδιον του τον εαυτό. «Διότι εάν είχαν γίνει στα Σόδομα τα μεγάλα θαύματα που έγιναν σε σένα, δεν θα καταστρέφονταν, αλλά οι κάτοικοί τους θα μετανοούσαν και τα Σόδομα θα έμεναν μέχρι τη σημερινή ημέρα». Λέει ο Κύριος εδώ ξεκάθαρα ότι αν είχαν δει οι κάτοικοι των Σοδόμων που έκαναν αυτήν την αμαρτία του σοδομισμού, σοδομητισμού, την ομοφιλοφιλία, είχαν εκτραπεί σε αυτά τα χάλια, δυστυχώς έχουμε ξεφύγει και εμείς σήμερα στις μεγάλες ειδικά πόλεις που δεν ντρέπονται, ξεδιάτροπα κινούνται πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι ως σύνολα.
Τον καθένα ξεχωριστά η Εκκλησία μπορεί να τον αγκαλιάσει, αλλά δεν μπορεί να ευλογήσει την αφύσικη κατάσταση και την παρανομία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν τα Σόδομα, λέει, που είχαν φτάσει τόσο αμαρτωλά που ο Θεός έριξε πυρ και κατέκαυσε, λέει αυτά στην Παλαιά Διαθήκη, είχαν δει τα θαύματα τα οποία είχες δει, λέει, εσύ, πατρίδα του Ιησού που πέρασε στην περιοχή της Καπερναούμ, εάν όσα είδε η Καπερναούμ τα είχαν δει τα Σόδομα, φυσικά αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν μετανοήσει και θα είχαν μεταστραφεί στον αληθινό Θεό και θα ακολουθούσαν το θέλημά Του και θα ακολουθούσαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πλην λέγω ημίν ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως εσύ. Εσύ θα καταποντιστείς από τις πράξεις σου και δεν θα δικαιωθείς από αυτές, γιατί είναι πράξεις αμαρτωλές, και μόνος σου προκαλείς την αιώνιά σου τιμωρία, την αιώνιά σου κόλαση, και οι πόλεις αυτές που φαίνεται ότι είχαν εκτραπεί, αν μετανοήσουν οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτές τις πόλεις, αν μετανοήσουν και ζητήσουν το έλεος του Θεού, ο Θεός το χαρίζει το έλεος πλούσιο και μας διαβεβαιώνει ότι όποιοι άνθρωποι μετανοούν έχουν να απολαύσουν την αγκαλιά του Θεού και να ζουν μέσα σε αυτήν την αγκάλι και να έχουν την χαρά ότι συνυπάρχουν με τους Αγίους του Θεού. Διότι ο Παράδεισος δεν είναι γεγονός μοναξιάς, δεν είναι κάτι μόνο προσωπικό, αλλά είναι ουσιαστικά ένα εκκλησιαστικό γεγονός, ένα κοινωνικό γεγονός. Τον Παράδεισο συνυπάρχουμε εμείς με τους Αγίους του Θεού. Αυτή είναι η δυνατότητα την οποία μας δίνει ο Κύριός μας και εμείς την αξιοποιούμε κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας και του αγώνος μας του πνευματικού. Αν δεν αγωνιστούμε, μαγικά δεν εισερχόμεθα εις τον Παράδεισο. Είναι εύκολο να πάμε στην αιώνια κόλαση. Και τι σημαίνει η αιώνια κόλαση? Σημαίνει απουσία του φωτός του Θεού. Όταν λείπει το φως σε ένα δωμάτιο, δεν έχουμε ηλεκτρικό, μας το έχουν κόψει, βυθιζόμαστε στο σκοτάδι προς στιγμή, και επειδή έχουμε συνηθίσει το φως, είναι δύσκολο να κινηθούμε σε αυτό το σκοτάδι. Έτσι και εμείς ως τέκνα του αληθινού Θεού που μας αναγέννησε στην κολυμβήθρα της πίστεως, δεν θέλουμε το σκοτάδι, αλλά θέλουμε το φως, το αληθινό, το αιώνιο, εκείνο που μένει και δεν διαλύεται, το φως του αληθινού Θεού, του σωτήρας μας, του Ιησού Χριστού. Και πάμε στον 25ο στίχο. Τι μας λέει? «Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκλυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψα αυτά νηπίης». Πώς ξεκινάνε οι ευαγγελικές περικοπές που ακούμε στην Εκκλησία? Το καιρό εκείνο, εν τες ημέρες εκείνες, εν εκείνο το καιρό ξεκινάει και εδώ, και μας θυμίζει την συνήθη τακτική η Εκκλησία να μας ξαναφέρνει στα χρόνια του Χριστού, να μας παροντοποιεί την διδασκαλία Του, να μας φέρνει όλους ενώπιον του μόνου και αληθινού Θεού, ο οποίος μας διδάσκει. Εδώ τον ακούμε ουσιαστικά να αποκρίνεται, να λέγει, αλλά ταυτόχρονα αυτή είναι μία προσευχή προς τον Θεόν Πατέρα Του. Εξομολογούμεσι Πάτερ. Σου μιλώ εξομολογητικά. Ανοίγω την θεανθρώπινη καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει τι θα σου πω. Αλλά ως άνθρωπος θέλω να εκφραστώ ανθρώπινα ανάμεσα στους συνανθρώπους μου, στους ανθρώπους που ασκούνται πνευματικά, ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Ο αγώνας ο πνευματικός των χριστιανών ποτέ δεν ήταν εύκολος μέσα στο διάβα της ιστορίας. Ποτέ δεν πέρασαν
εύκολα οι χριστιανοί, διότι αγωνίζονταν και αγωνίζονται πνευματικά. Και η προσευχή αυτή προς τον Θεό Πατέρα, προς τον Πατέρα Του, έχει αυτόν τον εξομολογητικό τόνο. Έχει αυτήν την διάθεση να βγάλει, θα λέγαμε απλά, τα εσώψυχά της, αυτή η ψυχή που αποκρίνεται. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει ουσιαστικά ουδεμία τέτοια ανάγκη προσευχής, γιατί πάντα ήταν ενωμένος με τον Πατέρα. Πριν ανοίξει το στόμα του, ο Πατέρας ήξερε τι θα του απαιτήσει ο Υιός. Και όμως, πολλές φορές, απλά και ταπεινά, ομιλεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και μας δίνει και εμάς τύπο και υπογραμμό στο πώς θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του, πώς και εμείς θα ζητούμε το έλεος του αληθινού Θεού και πώς με εξομολογητική διάθεση θα ανοίγουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού Πατρός. Κύριε του ουρανού και της γης, αναγνωρίζεις τον Θεό Πατέρα ότι είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Μα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι Δημιουργός του Παντός, ο Σάσαρχος Θείος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος είπε και γεννήθησαν. Δεν έκαμε κόπο με τα χέρια Του. Μόνο στον άνθρωπο λέει ότι ας φτιάξουμε τον άνθρωπο, ας ποιήσουμε τον άνθρωπο. Στα άλλα είπε τον δημιουργικό Του Λόγο και αυτός ο Λόγος πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την εκφορά Του. Ο νους είναι ο Θεός Πατέρας, ο Λόγος είναι ο Ιησούς Χριστός και η γλώσσα είναι το Άγιο Πνεύμα που κινούνται στην δημιουργία. Όλα δημιουργούνται από τον Πατέρα, διά του Υιού εν Αγίω Πνεύμα. Σε όλη τη δημιουργία, σε όλα στα πάντα, σε κάθε κίνηση, η Αγία Τριάσου Θεός ημών δρά και κινείται. Το πώς κινείται κάθε πρόσωπο και ποιο δρά κάθε στιγμή, αυτά είναι μυστήρια του Θεού και εμείς με την χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε θεωρητικά. Αυτό δεν μας ωφελεί, δεν έχει κάτι τελικός να μας προσδώσει αν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε θεωρητικά το θέλημα του Θεού όπως εκφράζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίες. Ενώ φαίνονται οι σοφοί και οι συνετοί, οι εγκρατοί στο πνεύμα, οι μεμορφωμένοι οι άνθρωποι του πνεύματος εντός εισαγωγικών, ότι θα ξέρουν τα μυστήρια του Θεού, τα αποκρύπτει σε αυτούς, δεν μπορούν να τα κατανοήσουν ή να τα γνωρίσουν αυτοί, γιατί έχουν κλειστούς τους πνευματικούς των οφθαλμούς και τα αποκαλύπτεις στα νήπια. Γιατί? Γιατί αυτά τα νήπια τα πνευματικά έχουν και την ηλαρόχρωμη διάθεση του νηπίου. Έχουν αυτήν την πηγαιότητα της χαράς του μικρού παιδιού. Το μικρό παιδί δεν ξέρει να υποκρίνεται, δεν ξέρει να ειρωνεύεται, δεν ξέρει να εκφράζει τη γνώμη του διαφορετικά από αυτό το οποίο βιώνει. Το μικρό παιδί πάντα είναι ευθύτατο στον τρόπο που εκφέρει τα πράγματα. Έτσι και ο Θεός αποκαλύπτει σε αυτούς που έχουν νηπιότητα καρδίας και όχι παιδικό νου, όχι δηλαδή σε αυτούς που παλιμπεδίζουν και κάνουν σαν μωρά, αλλά σε αυτούς οι οποίοι έχουν την αγαθοσύνη και την καλοσύνη του μικρού παιδιού, σε αυτούς ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστήρια του σύμπαντος κόσμου, τα μυστήρια της ζωής, τα μυστήρια της δικής του αποκαλύψεως. Εμείς αυτά τα μυστήρια θα τα γνωρίσουμε όταν αφήσουμε στην άκρη τη σοφία μας, τις γνώσεις μας, τα γράμματά μας, τις περγαμηνές μας. Τότε, όταν αφήσουμε όλα αυτά στο πλάι, τότε θα αρχίζουμε να γνωρίζουμε τα μυστήρια του ενός και μόνο αληθινού Θεού, τα οποία αποκαλύπτει σε αυτούς
οι οποίοι έχουν καρδιακή διάθεση μικρού παιδιού. Είναι νήπια στην καρδιά. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, νηπιάζεται τη κακία ουχήτε σφρεσί. Να μην κάνετε τα φρένα των μυαλών σας παιδικά, να διατηρείτε εκεί την ενήλικη θέση σας, αλλά να νηπιάζετε στην κακία. Να μην διατηρείτε κακία ενηλίκου. Να μην θυμάστε δηλαδή το κακό που έκαμε ο άλλος σε εσάς, διότι αν θυμάστε το κακό που έκανε ο άλλος σε εσάς, δεν θα αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο να δει αυτήν την αγαθή διάθεση με την οποία προσεγγίζουν οι άνθρωποι του Θεού τα μυστήρια του Ιησού Χριστού. Νέο πατήρ, ότι ούτως εγένετο Ευδοκία εμπροστέν σου. Ναι, σε ευχαριστώ πατέρα μου, διότι έτσι άρεσες εσένα και τέτοια υπήρξε η αγαθή και δίκαιη θέλησή σου. Ο Ιησούς Χριστός, απευθυνόμενος στον Πατέρα, με αυτόν τον σεβασμό, τον πηγαίο σεβασμό, όχι τον στυλιζαρισμένο, όχι τον επιβεβλημένο θα λέγαμε σεβασμό, αλλά με τον σεβασμό που βγάζει το παιδί προς τον Πατέρα του, λέει ότι η δίκαιη και αγαθή θέληση του Θεού θέλησε και άρεσε στον Θεό να πράξει έτσι όπως έπραξε. Και το πώς πράττει ο Θεός, ο δικός μας ανθρώπινος νους δεν μπορεί, ως περατός που είναι, που έχει συγκεκριμένο πέρας και συγκεκριμένα όρια, δεν μπορεί να συλλάβει το πώς ο Θεός σκέπτεται, το πώς ο Θεός ενεργεί, από τα πιο σύνθετα πράγματα μέχρι τα πιο απλά. Πολλές φορές εμείς πάνω στον πανικό μας ενώπιον δυσκόλων γεγονότων και καταστάσεων προσπαθούμε να ερευνήσουμε τα μυστήρια του Θεού. Εκφράζουμε πολλές φορές την απορία μας, γιατί επέτρεψες αυτό Θεέ μου, γιατί έκαμες αυτό Θεέ μου και γιατί έγινε αυτό Θεέ μου. Και δεν σκεφτόμαστε ότι ο Θεός μας εχάρισε την ελευθερία μας, την οποία δεν μας την εδέσμευσε, και είναι πολύ απλό. Παίρνετε εσείς το αμάξι και πηγαίνετε σε έναν κακοτράχαλο δρόμο. Αν ξεπεράσετε το όριο ταχύτητος που έχει θέσει ο νόμος, μετά το αμάξι είναι στα χέρια σας. Την επικινδυνότητα του πράγματος την φέρετε στην δική σας ευθύνη, και αν πάθετε ό,τι πάθετε, κακώς οι υπόλοιποι θα ερωτούν γιατί, Κύριε, έγινε αυτό. Κανονικά, αν είχαμε ψυχραιμία, θα μιλούσαμε στον κεκοιμημένο αδελφό μας και θα του λέγαμε απλά, γιατί θέλησες εσύ τρέχοντας να φας το κεφάλι σου. Γιατί να ρίξουμε στον Θεό την ευθύνη της δικής μας πράξεως. Είναι πολύ εύκολο να μεταθέτουμε την ευθύνη σε κάποιον άλλον και να μην παίρνουμε την ευθύνη πάνω μας. Ναι, εγώ έφταιγα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνος που ταξιδεύει εις την αιωνιότητα από τη στιγμή που φεύγει από αυτόν τον κόσμο, ξέρει πώς πήγε σε αυτήν την ζωή και ξέρει πώς θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαίου Κριτού. Αυτός ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος που φεύγει, θέλει την προσευχή μας και την χρειάζεται. Και εμείς, προσευχόμενοι εις τον Θεό, πρέπει να παρακαλούμε για να εύρει έλεος η ψυχή αυτή που ταξιδεύει. Αλλά και όλοι εμείς που μένουμε πίσω οι επίλοιποι, να μας χαρίσει ο Θεός το έλεος του, να μας δώσει υπομονή να μπορούμε να ανθέξουμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Ο Ευαγγελικός Λόγος δεν είναι απλά θεωρητικός έξω από την ανθρώπινη πραγματικότητα, αλλά είναι ουσιαστικά λόγος ο οποίος αναφέρεται στην καθημερινή μας ύπαρξη, στην συνύπαρξη με τους αδελφούς μας και στο πώς υπάρχουμε ενώπιον του μόνου και αληθινού Θεού. Και συνεχίζει και τελειώνουμε με αυτόν τον στίχο για αυτήν τη φορά. «Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου
Και ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούλητε, ο Υιός αποκαλύψε. Όλα παραδόθηκαν υπό του Πατρός μου. Σε ποιον? Σε μένα. Και εγώ τα παραδίδω στους ανθρώπους. Ανέθεσε στους Αγίους Αποστόλους να παραδώσουν την παρακαταθήκη της αληθινής πίστεως, την οποία εκείνος ο ίδιος απεκάλυψε στα ανθρώπινα πράγματα. Κανένας, λέει, δεν γνωρίζει καλύτερα τον Υιό παρά μόνο ο Πατήρ. Αλλά και ο Πατέρας γνωρίζει μοναδικά τον Υιόν. Στα ανθρώπινα πράγματα φυσικά και γίνεται έτσι. Ο Πατέρας ξέρει το παιδί του, η μάνα ξέρει το παιδί της, έτσι και εδώ το παιδί γνωρίζει τον πατέρα, γνωρίζει τη μάνα, γνωρίζει αυτήν την γονεϊκή σκέψη. Και όλο αυτό το μυστήριο του Θεού και η σχέση του Θεού Πατρός με τον Θεό Υιό και στο ποιον θα, σε ποιον θα αποκαλυφθεί αυτή η σχέση που υπάρχει, είναι στην βούληση του Υιού. Ο Ιησούς Χριστός θα αποφασίσει ποιον, σε ποιον μάλλον θα αποκαλύψει το θέλημα του Θεού Πατρός και το πώς αυτό το θέλημα θα γίνει καθημερινή πρακτική στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί να γνωριστεί ο Θεός Πατήρ ούτε ο Θεός Υιός. Εμείς γνωρίζουμε κάποιο μέρος. Γνωρίζουμε από τις άκτιστες θείες ενέργειες το πώς ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στην ανθρώπινη ιστορία, στην περίοδο της Εκκλησίας. Όλες τις λεπτομέρειες αυτές δεν τις γνωρίζουμε. Είναι μικρός ο νους μας, έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα και δεν μπορεί να χωρέσει την δροσιά όλου του ωκεανού. Κάποιες σταγόνες θα μπορέσουμε να απολαύσουμε, να πέσουν ως δρόσος πάνω στην κοιλάδα της υπάρξεώς μας και να δροσίσουν το είναι και την ύπαρξή μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Λόγος του Θεού είναι δροσιστικός για τους ανθρώπους, δροσίζει την ύπαρξή μας, μας κάνει όλους όλα να τα βλέπουμε διαφορετικά. Τα ανθρώπινα πράγματα είναι και παραμένουν συγκεκριμένα. Η μιζέρια αυτού του βίου και οι στενοχώριες πολλές φορές δεν μας αφήνουν να ανοίξουμε την καρδιά μας έτσι όπως θέλουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε κάποια άλλη στιγμή μέσα σε αυτή την ημέρα και αν δεν μπορέσουμε σήμερα αύριο και να μην το αναβάλουμε και πάρα πολύ, ούτως ώστε να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας διάπλατα, να μπει η δροσιά του Αγίου Πνεύματος, να μπει το φως του Χριστού, να κατακλείσει την ύπαρξή μας, να την φωτίσει, να την ανακαινήσει, να την κάνει καινούρια όπως η χάρη του Θεού θέλει και όπως εκάλεσε να γνωρίσουν τον Θεό οι πόλεις εκείνες που δεν είχαν την ιστορία των υπολείπων να κατάγονται Απόστολοι και επιφανείς μαθητές του Χριστού και της Εκκλησίας Του, αλλά ο Θεός δεν στέκεται σε αυτά, δεν στέκεται, θα λέγαμε, απλά στα ανθρώπινα μέσα που χρησιμοποιούμε, αλλά κοιτάζει το βάθος της υπάρξεώς μας, κοιτάζει το βάθος της καρδιάς μας και από εκεί, από το περιβόλι της ύπαρξής μας, έρχεται και σαν καλός κυπουρός αναδεικνύει τα άνθη, τα αμάραντα τα οποία καλλιεργούμε των αρετών μέσα μας και τα οποία στολίζουν την ύπαρξη του καθενός μας. Όταν πας σε ένα περιβόλι, αν έχεις αγαθό λογισμό, θα σταθείς στα όμορφα άνθη. Αν είσαι μεμσίμηρος, θα ξεκινήσεις από τα τριβόλια και τα ζυζάνια, τα οποία συμφύονται, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Σοφά, μαζί με τα λουλούδια. Αλλά τα λουλούδια αν κοπούν, δήθεν για να τα προστατεύσουμε από τα ζυζάνια, έχουμε καταφέρει να ξεριζώσουμε και τα ζυζάνια και τα λουλούδια. Ενώ η καλλιέργεια
των ρόδων της καρδιάς μας θέλει επιμονή, υπομονή και προσήλωση στον στόχο. Εύχομαι με αυτήν την διάθεση να αγωνιζόμαστε πνευματικά, να υπομένουμε μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, να επιμένουμε να ακολουθούμε τον Χριστό και εμείς να απολαμβάνουμε τις δωρεές του Θεού Πατρός. Αμήν.